Κύριε Μπαλάσκα, γιατί δεν αφήνετε τον κόσμο να πάει στο χωριό του? Εδώ έρχονται μηνύματα και λένε θέλω να πάω στην πεθερούλα μου στο χωριό να κάνω, να κάνω Πάσχα. Στην Αίγιο πεθερούλα τους θέλω να πάνε, όπως είπε ο αστυνομικός διευθυντής. Η μία είναι Αίγιος, η άλλη δεν είναι. Αλλά σου λέει τώρα ο άλλος, ρε παιδιά, κλεισμένος μέσα είμαι. Εμβολιάστηκα. Γιατί να μην πάω στο σπίτι μου, δεν θα πάω σε κανένα μπαρ, κλειστά είναι τα μπαρ. Και υπάρχει και η γελιογραφία που σας έλεγα. Να τη φέρουμε μπροστά, είναι φοβερή. Για να τη φέρουμε μπροστά, παιδιά. Ο κύριος Μπαλάσκας δεν ξέρω αν τη βλέπει, θα την περιγράψουμε. Τη βλέπει. Ναι. Και εσύ για σπέτσες. Όχι, συνεχίζω για πορτοχέρι, του λέει εγώ. Δηλαδή, πραγματικά. Έχουνε... Βγάλτε τους βατραχανθρώπους να ψάχνουν, κύριε Μπαλάσκα. Ναι, εντάξει, αυτή την αρμοδιότητα θα την δίναμε στο λιμενικό. Στο λιμενικό, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω θα. Καλά, θα είναι μη ρεαλιστικό γιατί το λέμε έτσι. Ναι. Λοιπόν. Αλλά για να το πούμε λίγο σοβαρά τώρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ αυστηρή η έλεγχη όσον αφορά τη διέλευση σε διανομαρχιακές μετακινήσεις των πολιτών. Από τη φιλόξενη εκπομπή σας, σας συνιστούσα σε κανέναν να μην το αποτολμήσει, κανείς να μην αποτολμήσει να σηκωθεί να φύγει να πάει στο χωριό του με οποιαδήποτε δικαιολογία η οποία δεν έχει ένα νόμιμο χαρακτήρα ή δεν μπορεί να το δικαιολογήσει, γιατί εκτός από τα 400 ευρώ είναι και μια άλλη μία δαμόκλειος πάτη που είναι τα 500 ευρώ. Ούτως ώστε μερικοί που θέλουν να κάνουν κάτι ψεύτικα, ε1, ναι, κάτι τα λοιπά. Αν πειράξει το δημόσιο έγγραφο, έτσι, αν πάει να το, να το αλλοιώσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στον πολίτη που σας λέει, εγώ ρε παιδιά εμβολιασμένος είμαι. Από το να κάτσω στην πιλωτή της πολυκατοικίας, να πάω στο χωριό μου, στην αυλή μου. Όχι. Σε λίγες μέρες ανοίγει η χώρα. Τι του λες? Όχι. Γύρνα πίσω. 300 ευρώ και γύρνα πίσω. Το πιο. Πάντως, κύριε Μπαλάσκα, πέρα από τα διόδια και στους ελέγχους που κάνετε και στο κέντρο της Αθήνας, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά έχω γνωστούς που την πάτησαν. Στα 10 μέτρα είναι 10 άτομα μαζί, χωρίς μάσκα, δεν κόβετε πρόστιμο. Πετυχαίνετε μια άλλη παρέα, κόβετε πρόστιμο. Ή θα το κάνετε σε όλους, δεν θα το κάνετε σε κανέναν εδώ που φτάσαμε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος το έχει κάνει. Καλά τώρα δεν ξέρετε. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε, ότι όποιον πετυχαίνετε στο δρόμο κόβετε πρόστιμο? Και εκεί επιλογή κάνετε. Ξέρετε ότι εντός εισαγωγικών το κυνήγι έχει πέσει, όπως και να το κάνω. Mm. Έχει πέσει. Δηλαδή, τα πρόστιμα που επιδίδει πλέον η αστυνομία, τώρα έχει φύγει και η Δίας από το παιχνίδι που έκοβε τα περισσότερα πρόστιμα γιατί είναι πολυπληθής ομάδα. Mm. Τα περιπολικά μόνο, όσοι φτάνουμε, για ό,τι φτάνουμε, γιατί έχουμε και την εγκληματικότητα, έχουμε και τα παράπονα των πολιτών, έχουμε και τις εξυπηρετήσεις. Καλά έκανε και έπεσε πάντως. Καλά έκανε. Καλά έκανε και έπεσε. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις πια πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα. Ο κόσμος είναι κουρασμένος. Κάτι θέλει να σας πει ο κ. Τζανάκης, έχω την αίσθηση. Ορίστε, κύριε Τζανάκη μου. Κύριε Παυλόπουλο, κυρία Κουτροκόη και ο κύριος Μπαλάσκα, θα πρέπει να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή και οι ηθήνοντες πήραν μια απόφαση να αποτρέψουν την διασπορά στην περιφέρεια του ιού. Καλό θα είναι να προσπαθήσουμε για να το τηρήσουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την περιφέρεια, να μην μεταφέρουμε τον ιό. Και καλό θα είναι με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε και την ευθύνη της αστυνομίας. Για μένα η αστυνομία δεν μπορούμε να τη στέλνουμε να κυνηγάει και να δέρνει κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πρέπει η αστυνομία να ελέγξει τα καταστήματα. Τον κύριε καθηγητά, δεν το συζητάμε. Το να δέρνει δεν το συζητάμε. Ναι. Και μην ξεχνάτε, ναι, 10.000 άτομα, 10.000 ένστολοι αστυνομικοί έχουν βγει σε αυτό το καθήκον. Δηλαδή για τις γιορτές, κατά μήκος των εορτών, μέχρι και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, θα απασχοληθούν 10.000 αστυνομικοί μόνο. Άλλο λέει ο κύριος Τζανάκης τώρα, ξέρετε τι λέει η κυρία Μπαλάσκα. Ότι κακώς περιμένουμε από την αστυνομία για να τηρήσουμε εμείς τα μέτρα. Ακριβώς. Κακώς, σαν κοινωνία, μιλάει για την αταλλαγή ευθύνη. Κακώς περιμένουμε τον μπαμπούλα εντός εισαγωγικών του κράτους να έρθει να μας πει. Έχει χαθεί η ατομική ευθύνη. Δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα και νομίζω και στην Ευρώπη γενικότερα η ατομική ευθύνη. Ιδιαίτερα τώρα που από ό,τι βλέπω βγαίνει ο ήλιος έξω. Εντάξει. Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Ιδιαίτερα κουραστήκαμε, κύριε Μπαλάσκα. Κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε. Όλοι κουραστήκαμε. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα έχετε απάντηση, οι διαδημοτικές μετακινήσεις τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, κύριε Μπαλάσκα, επιτρέπονται, γιατί ρωτάνε οι φίλοι μας? Όχι, δεν θα επιτρέπονται τη δεύτερη μέρα. Μόνο Σαββατοκύριακο δηλαδή? Μάλιστα, ναι. Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα. Μάλιστα. Βεβαίως. Μάλιστα.